Όλα είναι ανοιχτά, διερευνάτε όλα τα ενδεχόμενα για το κίνητρο αυτής της δολοφονίας. Έτσι, με δύο λόγια, τι έχετε εσείς μέσα σας, γιατί κατάλαβα ότι και εσείς συγκλονιστήκατε από αυτό το φωνικό. Ναι, βεβαίως. Το έγκλημα αυτό είναι ένα ιδιαίτερο έγκλημα με τον τρόπο που έγινε. Είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Το πρωί περίπου 9 με 9 και 10 παρουσιάστηκε στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Πατρών ένας Αλβανός υπήκος και είπε ότι σκότωσα τη φίλη μου, ελάτε να σας πάρω στο σπίτι. Είναι αλήθεια αυτό που ακούστηκε ή είναι υπερβολή ότι είχε ακόμα αίματα στα χέρια του? Δεν είναι καθόλου υπερβολή, είναι η αλήθεια. Και αίματα και το μαχαίρι με το οποίο σκότωσε τη φίλη του. Στη συνέχεια πήγαμε στο συγκεκριμένο σπίτι και το θέαμα που αντικρίσαμε ήταν άκρως αποκρουστικό. Από εκεί και πέρα ο κύριος αυτός συνελήφθη, έχουν αρχίσει οι έρευνες και προσεκτικά, επειδή ακούγονται πολλά και εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε στοιχεία της προανάκρισης, εξετάζουμε από εδώ και πέρα τα κίνητρα, τα αίτια ακριβώς αυτής της αποτρόπαιας πράξης του εγκλήματος αυτού. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Όχι, και για αυτό το θέμα δεν υπάρχει και κανένας λόγος να πούμε περισσότερα. Θα ολοκληρώσετε την έρευνά σας, γιατί θα σας πω και ένα πράγμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είπε ο Τάκης, ο Χατζής, ως φίλος της οικογένειας, με αυτή τη δολοφονία έχουμε τρεις ανθρώπους, οι οποίοι, μια γυναίκα που είναι νεκρή. Ακριβώς, και κυρίως επειδή υπάρχει ένα μικρό παιδί. Ακριβώς. 10 χρονών παιδί, 10 τώρα. Μην πούμε τίποτα άλλο. Υπάρχει ένα παιδάκι 7-8 ετών, 10. Από ό,τι μας είπε ο πατέρας του. Λίγο μεγαλύτερο. Και δεν θα θέλαμε τώρα να... Μένουμε σε αυτά λοιπόν, να τελειώσετε την έρευνά σας για το κίνητρο, για το κίνητρο του δράστη. Όχι, όχι, μην ανοίξουμε την κουβέντα, το ξαναλέω, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το τι πραγματικά συμβαίνει. Ακριβώς. Μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς είμαστε προσεκτικοί και διερευνάμε όλες τις στοιχείες αυτού του εγκλήματος, προκειμένου πραγματικά να δούμε ποιο ήταν το κίνητρο, ποια ήταν τα αίτια αυτής της αποτρόπαιας πράξης. Αυτό ίσως είναι που πρέπει να κρατήσουμε, ότι για εσάς είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και διερευνάτε όλα τα ενδεχόμενα για το κίνητρο. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.